καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε, γραμματέα. Εδώ έρχομαι, όχι σαν εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, έρχομαι σαν πυροσβέστης, σαν ντόπιος πυροσβέστης, εδώ και 23 χρόνια που υπηρετώ σε αυτό το κλιμάκιο. Εμείς οι πυροσβέστες, οι ντόπιοι, εδώ δώσαμε αίμα και ψυχή για να σώσουμε ό,τι σωνότανε. Δυστυχώς, βρεθήκαν προτετελεσμένων γεγονότων. Φάγαμε και ξύλο, και εγώ προσωπικά και οι άλλοι συνάδελφοί μου, ειδικά οι ντόπιοι. Επειδή νιώθω σαν τερματοφύλακας, που μπορεί μέχρι το 89 να αποκρούω συνέχεια τις επιθέσεις των αντιπάλων και στον 90 να φάω ένα γκολ και να γίνει καταστροφή, θέλω πραγματικά και ζητάω τη βοήθειά σας σαν άνθρωπος και την πολιτική σας παρέμβαση. Αυτό το κομμάτι το δάσος που έχει απομείνει, εδώ και 23 χρόνια, τυχαίνει να είμαι 53 χρόνια, έχω κινηθεί εδώ. Αλλά 23 χρόνια το έχω δουλέψει σαν πυροσβέστης. Ξέρω όπως ξέρουν και οι ρετσινάδες και το παραμικρό μονοπάτι. Έχει απομείνει ένα δάσος με ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς άθλιο. Δεν μπορεί το δασαρχείο να παρέμβει. Δεν μπορεί κανένας να κάνει οποιοδήποτε παρέμβαση μέσα στο δάσος. Μία ζώνη, ένα δρόμο. Σήμερα η πυροσβεστική έχει αποφασίσει να διπλασιάσει τα αυτοκίνητά της στον τομέα αυτό. Δεκτό. 500 αυτοκίνητα αναφέρω. Εάν δεν μπορώ να πάω, ποια φωτιά να σβήσω. Ένας κεραυνός να μου τύχει. Ποιον συνάδελφο να βάλω μέσα να σβήσει φωτιά. Να κινδυνεύσει τι. Να αφήσει ορφανή την οικογένειά του. Γιατί από μένα θα πάρει εντολές. Εγώ αγαπάω τον τόπο μου. Θέλω όμως να σας επισημάνω ότι για να μπορέσει το δασαρχείο ή η πυροσβεστική να κάνει κάποιο έργο εδώ μέσα, χρειάζεται πολιτική βούληση. Τα έχω συζητήσει και με τον Δήμαρχο. Μόνο πολιτική βούληση. Δεν μπορεί να έρχεται ο Μπέκερ να μου λέει εμένα δεν μπορώ να καθαρίσω τις ζώνες και τους δρόμους γιατί δεν έχω λεφτά. Γιατί υποχρεώνω τον κάθε πολίτη στο κοριό να καθαρίσει το οικόπεδό του. Αλλιώς θα μπει ο Δήμος και θα του πάει το κετάπ στην εφορία. Ας το κάνει και σε αυτόν. Δεν μπορώ να απολογούμαι εγώ σαν πυροσβέστης για τα λάθη των άλλων. Ευχαριστώ.